ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας. Ποιος μπορεί να καταλάβει τι εννοούσε η Μπενάκη? Δεν είπε ότι θα χάσουμε ένα νησί, όπως φανταστήκανε κάποιοι τότε. Είπε ακριβώς το σχέδιο, ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας. Και έρχεται το 10, ο Γιώργης ο Παπανδρέου πάει στο Καστελόριζο, τρώει και ένα ψάρι εκεί πέρα, βλέπει και τη θάλασσα, φτιάχνεται και λέει τα ίδια, ανακοινώνει ότι οι Έλληνες είμαστε ουσιαστικά τεμπελίδες, ανεπρόκοποι, κατά τον Γιωργάκη, με αυτά τα 3 εκατομμύρια λογαριασμούς, είμαστε τεμπελίδες και ανεπρόκοποι. Ζούμε με δανεικά και έχουμε τρομερά ελλείμματα. Και θα αναγκαστούμε, χρησιμοποιεί τα ίδια λόγια ο Γιώργης ο Παπαντρέου, γιατί είναι ένα το σχέδιο. Και όλοι αφηγούνται το σχέδιο. Μέρος της εθνικής κυριαρχίας. Επί ποιου πράγματος φάνηκε μετά? Φάνηκε με την αξιολόγηση των εβραϊκών οίκων Fitch, Standard Poor's, Merrill Lynch, Moody's, Goldman Sachs, J.P. Morgan. Τι κάνανε? Υπόβαθε την πιστολιτική ικανότητα της χώρας για δικαιλήματα, τα οποία ελλείμματα δεν ήταν πραγματικά. Θυμόσαστε μετά τι έγινε με τον Γεωργαντά και με τον Γεωργίου και τα δικαστήρια, τα αλλαγμένα στοιχεία σαν τστά. Αλλά η ουσία είναι αλλού. Την ώρα που υποβαθμίζουν τη χώρα, τι σημαίνει αυτό τώρα και πώς φάγαμε την καραμέλα? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και προσέξτε το εδώ, γιατί εδώ είναι η ουσία, που τα ομόλογα μας τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα, δεν έχουν τόπο και πληρώνονται η συναξία αυτών εις το άδειο, δηλαδή στο 100% επιτευμανίσει, για να πιστωθούν οι λογαριασμοί, όπως γίνεται εδώ στα χρόνια, υποβαθίζοντας τη χώρα, τι παραμύθι μας βγάζει, ότι το ομόλογο δεν έχει στο 100% αξία. Η αξία του είναι με το ζόρι στο 10, 12 και 15%. Πού είναι το ίδιο? Εδώ είναι η εσχάτη προσία της κυβέρνησης και η κακουργηματική απιστία της κυβέρνησης και των βοηθών όλων. Γιατί? Γιατί ενώ είναι κειμένα με περιουσιακό στοιχείο, δέχονται ότι δεν έχουν την αξία του περιουσιακού στοιχείου. Και ότι έχουν μόνο το 10 και το 15%. Και τι γίνεται? Μήπως θυμάστε τότε ποιος ήρθε και μας επιτέθη πρώτος, το 10, την άνοιξη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Γιατί ρε παιδιά? Γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τότε που φάγανε το Σρόσκανο και την κόμενα την Κουινέζα, τη μαύρη στην Αμερική και βάλανε τη Λαγκάρ, γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήρθε πρώτο? Ακούστε να δείτε γιατί. Γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο κυδαιμονεύει τους λογαριασμούς που βλέπαμε πριν, που αλλούνται από εκεί τα μετρητά, επειδή είναι κληρονομικού δικαίου και πρέπει να παραδοθούν ακέραιοι λογαριασμοί γιατί είναι καταπίστευμα στους επόμενους, κάθε φορά που εκταμιεύει λεφτά ζητάει εγγυήσεις. Αυτές οι εγγυήσεις που ήδη έχει για να εκταμιευθεί τα χρήματα, ότι έχουμε εκταμιεύσει τόσα χρόνια, ξαφνικά δεν έχουν αξία. Η αξία τους είναι στο 15% ή στο 20%. Και τι λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γι' αυτό και έρχεται πρώτο? Μάγκες, δεν μου κάνουν οι εγγυήσεις που έχω μέσα, γιατί δεν με φτάνουν. Ή μου δίνετε τα λεφτά πίσω τη διαφορά, ή δώστε μου εγγυήσεις καινούργιες. Και δεν μου κάνουν οι δικές σας, οπότε βρέστε από αλλού εγγυήσεις. Είναι όπως η τράπεζα σου λέει ότι δεν μου φτάνουν οι εγγυήσεις για το δάνειο που έχεις, ή στο κλείνω και στο κάνω απαιτητό και σου βγάζω διαταγή πληρωμής, ή φέρω μάλλον ένα υπόπεδο, ένα σπίτι, συμπληρωματική εγγύηση. Ακριβώς η ίδια περίπτωση. Στο τραπεζικό σύστημα
Είτε με ιδιώτη, είτε με εταιρεία, είτε με κράτος, το ίδιο είναι. Δεν αλλάζει κάτι. Και ξαφνικά βρισκόμαστε εκτεθειμένοι, υποτίθεται, σε τι, στα ήδη υπάρχοντα χρήματα που έχουμε τραβήξει. Δεν καλύπτεται με εγγυήσεις στο ποσό. Και ζητάει εγγυήσεις στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λεφτά, προσέξτε, λεφτά, δεν υπάρχουν μετρητά για να δώσει. Και να υπήρχαν κάπου και να ήρθε κάποιος να μας κάνει μια πρόταση, όπως ακούστηκε ότι μας προτείνανε οι Ρώσοι τότε ένα δανεισμό, για να τελειώσει και αυτό το παραμύθι. Και τάχα μου δεν το δέχτηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η κυβέρνηση μα. Είναι γιατί. Γιατί όποιο κράτος και να ερχόταν να σε δανείσει, τα νομίσματά του τα έχει παραδώσει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα χρήματα έχει. Άρα, δεν θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να ελευθερώσει για το κράτος λεφτά, να στα δώσει σαν δάνειο για τις επισφαλείς. Προσέξτε τι ωραία είναι κλειδωμένο. Γιατί ληφθείτε το. Γιατί και τα ρούμια της Ρωσίας τα κομματάει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και τις λίρες της Αγγλίας το ίδιο. Και τα δινάρια της Γιουγκοσλαβίας το ίδιο. Και τα γέν της Ιαπωνίας το ίδιο. Άρα από πού θα τώρα μεθάνει, ποιος θα μας τα δει, αφού είναι κλειδωμένα τα λεφτά. Δεν υπάρχουν μετρητά στον πλανήτη ξυπλήτων. Τελεία και παύλα. Μην τρέφετε αυτοπάτες. Θα πάμε σε μια τράπεζα να κάνουμε ράνουμε. Δεν μιλάμε για ποσά τώρα 500.000, 100.000 και τέτοια. Δεν υπάρχουν ξεκλείδωτα λεφτά στον πλανήτη. Οπότε μοιραία, πέφτουμε στην παγίδα. Και τι κάνουμε τώρα. Ψάχνουμε να βρούμε εγγυήσεις που δεν κάνουν οι δικές μας. Εδώ είναι η ΕΣΚΑΤ, η προδοσία. Σε έσχιστο βαθμό πάλι των πολιτικών και η κακουργηματική απιστία. Εγγυημένα ομόλογα με περιουσιακό στοιχείο και δεν ισχύει. Γιατί έχουμε βάλει τον πλούτο του υπεδάφου για εγγύηση, τα πετρελαία μας. Τι έγινε, αυτή είναι το πετρέλαιο που είναι μέσα στο υπεδάφο. 118 δολάρια σταθερά έχει το βαρέλι. 155 λίτρα είναι το αμερικανικό βαρέλι. 118 δολάρια, δηλαδή 900 δολάρια ο τόνος, θα το πούμε αλλιώς. Δεν φτύνει είναι το πετρέλαιο. Άρα το αποθεματικό που έχουμε βάλει εγγύηση για τα ομόλογά μας εξακολουθεί να έχει την ίδια αξία. Γιατί τα ομόλογα ενώ είναι εγγυημένα με περιουσιακό στοιχείο δεν έχουν και το δέχονται οι πολιτικοί. Για να τελειώσει το παραμύθι δηλαδή με τους πολιτικούς, να τελειώσει το παραμύθι με όλους. Μνημονιακούς αλλά και αντιμνημονιακούς που ακούτε γιατί σας δουλεύουν έναν ψυχρό. Όλοι συμπράττουν στο ίδιο πράγμα. Αδιάφορο τι ταμπέλα βάζουν. Πασόκ, Κουκουέ, Δημάρ, Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας ενδιαφέρει ταμπέλα. Όλοι κάνουν το ίδιο πράγμα. Μόλις πάμε τώρα να αναλύσουμε, αφού δέχονται την υποβάθμιση των ομολόγων, πώς αρχινάμε να συμπληρώνουμε τώρα εγγυήσεις. Ψάχνουμε να βρούμε. Οι Ευρωπαίοι που είναι σύμμαχοί μας, είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτοί και είναι και συνεταιροί μας, δεν είναι. Δεν το έχουν ξανακάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή να σώσουν ένα κράτος. Δεν υπάρχει μηχανισμός στήριξης να στηρίξει το ένα κράτος το άλλο. Και το κάνουν πρώτη φορά. Η Ελλάδα παίρνει παθενιά. Δημιουργούν ένα ταμείο στήριξης, τάχα μου, και μαζεύονται εκεί 5-6 πλούσιοι στην Ευρώπη. Κράτη πλούσια. Να μας δώσουν λεφτά, έτσι δεν μας πάνε. Δεν μας δώσαν λεφτά, πολλά λεφτά. Παιδιά, το τι ήμουνα στα σύνορα εκείνες τις ημέρες, δεν μπορείτε να φανταστείτε, με αγροτικές, με αγροτικά τσιγκάνων τα φέραν τα λεφτά από το Βερολίνο. Τα αγροτικά των τσιγκάνων ήταν να πάνουν πακέτα με λεφτά, ερχόντουσαν από το Βερολίνο. Για να καταλάβετε πόσο μας δουλέψαν. Στείλουν λοιπόν το μηχανισμό και τι κάνουν. Βάζουν δυσβάστακτους όρους στους Έλληνες. Τόσο δυσβάστακτους που ζητάνε να πεθάνουν οι Έλληνες στην κυριολεξία. Να διαλύσει ο εθνικός ιστός, να διαλύσει ο κοινωνικός ιστός των Ελλήνων, να μην υπάρχει επιχείρηση ανοιχτή, να είναι όλοι άνεργοι,
και τους ζητάνε και κάτι ακόμα για να τους δανείσουν. Να τους παραδώσουν. Και προσέξτε το αυτό που είπαμε, δεν γίνεται αυτό. Δεν προβλέπεται στο παγκόσμιο δίκαιο ούτε στο ελληνικό. Ζητάνε να τους παραδώσουν την κυριαρχία επί της εθνικής περιουσίας που είπε η Μπενάκη και ο Γιώργης ο Παπανδρέου ότι θα μειωθεί. Δεν προβλέπεται, δεν μπορεί να γίνει, είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Δεν γίνεται και να αρνηθώ ότι υπάρχω ή ότι είναι φυσική συνέχεια κάποιων ηθαγενών να απεκολλήσω την εθνική κυριαρχία επί της εθνικής περιουσίας. Η εθνική περιουσία μου έρχεται ως καταπίστευμα, προς φύλαξη και πρέπει να την παραδώσω ακέραιη στους επόμενους. Δεν δικαιούμαι να δώσω την εθνική κυριαρχία σε κανέναν άλλο. Η πολιτική μας δέχτηκαν τον όρο να παραδώσουν την εθνική κυριαρχία επί της εθνικής περιουσίας στους δανειστές. Και οι Ευρωπαίοι που μας λυπηθήκανε, μας δανείσαν. Σωστά. Τι μας δανείσανε? Ομόλογα. Εγγυήσεις. Συγγνώμη για τη φράση. Ολόχαρτα. Δεν μας δώσαν ούτε ένα ευρώ με τίποτα. Και αφού δώσαμε τα πάντα εμείς, πήραμε τα κολόχαρτα. Τα πήρε ο Προβόπουλος, τα έριξε στο σύστημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως εγγυήσεις, γιατί της Γερμανίας, της Φιλανδίας, της Δανίας, είχαν αξιολόγηση 3α. Εκείνο που θα σας πω και θα σας φύγει το κεφάλι είναι ότι τα γερμανικά ομόλογα τα εγγυηθήκαμε εμείς με ελληνική περιουσία. Τα ομόλογα που μας δώσαν οι Γερμανοί τα ξαναεγγυηθήκαμε εμείς με ελληνική περιουσία. Γι' αυτό παραιτηθήκαμε της εθνικής κυριαρχίας επί της εθνικής περιουσίας. Γιατί δεν έχετε μάθει τις λεπτομέρειες τι έγινε. Να καταλάβετε γιατί είπα, όχι απλά είναι προδότες, θέλουν σφάξιμο στο Σύνταγμα με καπάκια από κονσέρβα. Και ας μου κάνετε μια μήνυση για τους λέω έτσι, δημόσια το λέω. Όποιος αισθάνεται ότι ο αδικό και δεν είναι προδότης, να μου κάνει μια μήνυση. Αυτό ακριβώς κάναμε, ξαναεγγυηθήκαμε. Τις ξένες εγγυήσεις με δικό μας περιουσιακό στοιχείο. Γι' αυτό μας βάλανε να παραιτηθούμε τις κυριαρχίες. Και το πιο ωραίο, ξέρετε ποιο είναι? Ετόχος. Πληρώνουμε τόκο για τις εγγυήσεις που μας δώσανε. Και πήρε τις εγγυήσεις ο Προβόπουλος, τις έριξε στο σύστημα και ξανατράβηξε από αυτούς τους λογαριασμούς χρήματα. Και για να ξαναπάρουμε, θέλαμε ξανά με την ίδια διαδικασία εγγύησης. Πάλι δεν κάνανε δικές μας εγγύησεις. Άλλο μνημόνιο. Και τρίτο μνημόνιο. Και θα είχαν πτωχεύσει και την Ελλάδα το 12 τον Οκτώβριο. Γιατί ερχόταν ένα ομόλογο 31 δις που το είχαν ιδιωτικές εταιρείες στον Μπόστον των Ηνωμένων Πολιτειών του Ροθάι εταιρείες. Γι' αυτό ως ώρας βιαστικά στις 28 του Σεπτέμβρη, αφού πριν τους έχει δώσει δωρεά ομόλογα χρυσού της Τράπεζας της Ανατολής που αποσαφηνίζεται και το καθεστώς τους από δικαστική πράξη που γίνεται μέσα στην Ελλάδα. Και τι λέει το δικαστήριο? Οι μετοχές σε χρυσό έχουν μετατραπεί σε χρεωστικά ομόλογα χρυσού. Τι σημαίνει αυτά? Επειδή εμφανίζει, πρέπει να καταδεθεί ο χρυσός στο αντίκρισμα. Αυτό από μόνο του είναι τίτλος ο οποίος μπαίνει εκεί στο σύστημα. Γιατί τέτοια διαχειρίζεται το ταμείο που του παραδώσαμε και παράγει πλούτο από την ενοικιοστάσια που δίνει η εγγύηση εναντί αυτών και μας τα καταθέτει.
Και για να τα αποδείξει ο Σόρας ότι δεν είναι ελέφαντας, τι κάνει. Κάνει επίσημα τη δωρεά μέσω πρωτοδικείου και εφορίας και φτάνει το θέμα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Γιατί, γιατί η εφορία το πάει στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει την υπηρεσία κεφαλαίου. Η υπηρεσία κεφαλαίου του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης. Θα το λέω και θα το επιμένω. Είναι η μεγαλύτερη οικονομική υπηρεσία στην Ευρώπη. Η υπηρεσία κεφαλαίου του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών. Και αυτά τα παλιόπαιδα εκεί μέσα δεν έπρεπε να δεχτούν τη μείωση της αξίας των κρατικών ομολόγων που είναι εγγυημένα με περιουσία. Αυτοί είναι οι αρμόδιοι που μπορούν να ελέγξουν το θέμα. Γίνεται λοιπόν ο έλεγχος των ομολόγων χρυσού της Τράπεζας της Ανατολής και πιστοποιεί το ίδιο το Υπουργείο και το περνάει από κοινοβουλευτικό έλεγχο και έχουμε και κοινοβουλευτική πράξη ότι η κάθε μετοχή, προσέξτε τι θα πω, η κάθε μετοχή ως ομόλογο χρεωστικό χρυσού μόνο από την αξία του παθητικού που έχει κατετεθεί στην απόκτησή της, δηλαδή το ένα κιλό χρυσό που έχει βάλει ο καθένας και πήρε μια μετοχή, όχι από τα κέρδη μετά της τράπεζας, που είναι πάλι σε χρυσό, σε χρυσά γαλλικά φράγκα, μόνο από το παθητικό είναι 670 δις ευρώ. Οπότε οι 8 μετοχές που δίνει ο Σόρας, λέει μόνο του Υπουργείου Οικονομικών και η Βουλή ότι κάνουν 5,5-3. Και επειδή είναι δωρεά σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς για να ξεχρεώσουν την Ελλάδα, έχει μόνο 0,5% φόρο η δωρεά. Και τι γίνεται. Του επιδίδουν φόρους για την αξία των 5,5-3 με 0,5% 27,2 δις. Εδώ είναι οι επιδόσεις του φόρου. Είναι επίσης. Εδώ αναφέρεται στις 4 μετοχές, υπάρχει άλλη μια επίδοση για τις άλλες 4. Οι 4 μετοχές κάνουν 2,3,714. Ξαναλέω, μόνο από τον κατατεθειμένο παθητικό. Το χρυσό που κατατέθηκε δηλαδή για την απόκτηση του φύλου. Οι άλλες 4 άλλο τόσο, πάμε στα 5,5. 5,428 για την ακρίβεια. 3 εκατομμύρια. Επί 0,5% είναι 13,572 και 13,572 σε δις. Οι φόροι. Δεν τα παίρνουν να τα ρίξουν στο σύστημα να τραβήξουν τα λεφτά. Για να καταλάβετε τι έχει κάνει ο Σόρας το 11. Και το Σόρα τον μάθαμε μετά την κατάθεση των ομολόγων το 12. Αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Έρχεται λοιπόν το 12, προκειμένου να προχωρήσουν την Ελλάδα, το γνωρίζουν ο Σόρας και η ομάδα του, κάνει την κατάθεση των 600 δισεκατομμυρίων, όχι πλέον σε μετοχές της Ανατολής, αλλά σε άλλους τίτλους, αξιολογημένους 3α class, ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου, με επίσημο UCC της Φέντερα, προσέξτε τώρα. Η τράπεζα που πληρώνει και είναι υπόχρεωη να πληρώσει τα ομόλογα που έχει καταθέσει ως ώρα. Στο ελληνικό δημόσιο. Είναι η Federal Reserve, η κεντρική τράπεζα του κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών, που ταυτόχρονα η κεντρική τράπεζα του κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών, που ταυτόχρονα όμως είναι και ο πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εντογμάτων, που ταυτόχρονα είναι αυτός που δίνει διαταγές στον κάθε διοικητή κάθε χώρας της κεντρικής τράπεζας, θεματοφύλακά της η Federal, γιατί η Federal τον έχει θεματοφύλακα. Στην κάθε χώρα το διοικητή της τράπεζας της κεντρικής, Προβόπουλο. Άρα, η εντολή από τη Federal είναι, ναι, είναι δικά μου, είναι γνήσια. Στον Προβόπουλο τώρα, έτσι. Μην τα κουπάς. Μην τα κουπάς. Γιατί, γιατί δεν γίνεται 600 αν θα τα πάρει ένα. Είναι ότι σπάει το σύστημα. Έλα που σπάει το σύστημα όλο.
Γιατί έρχεται ένας ιδιώτης φαινομενικά να αντικαταστήσει το παγκόσμιο σύστημα. Χρηματοδοτώντας με 600 δις του Αμερικανικού Δημοσίου. Αλλά ο Σόρας δεν έχει μόνο τα 600 δις. Τα 600 δις είναι τμήμα από συμβόλαιο, το οποίο είναι 2.375. Και αυτό είναι με χαρτιά του 2000. Ένα που αποκάλυψε μόνος του την περασμένη εβδομάδα στην Κρήτη ότι υπάρχουν κι άλλα συμβόλαια με το Αμερικανικό Δημόσιο, τα οποία είναι του 2004, τα χάρτια, αλλά 7,5-3 που χρωστάει η Αμερική. Δηλαδή, ο Σόρας μέχρι ώρας έχει αποκαλύψει ότι το Αμερικάνικο χρέος στα χέρια του έχει γύρω στα 10.500, 13.500. Σας λέω μόνο τούτο, γιατί είναι επίσημα τα στοιχεία και μπορεί να το δείτε. Μέχρι το καλοκαίρι του 2013, η Αμερική ανακοινώνει επίσημο χρέος εξωτερικό 5,5-3 εκατομμύρια. Τον Οκτώβριο του 2013 τα κάνει 17,5. Ίδια η Αμερική. Πώς γίνεται από 5,5 να γίνουν 17,5, τι είναι στραγάλια. Ή μήπως είναι υποχρεώσεις οι οποίες δεν περνάγανε επίσημα και στην Αμερική και ήταν στο FMS, στα μυστικά κονδύλια και στα μυστικά συμβόλαια. Μάλλον στα ειδικά συμβόλαια. Που δεν φαινότανε στον επίσημο δανεισμό αμέσως του κράτους. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με τα λεφτά που έχει χρεωθεί το ελληνικό κράτος, τα περίπου 860 δις για τις τράπεζες. Ενώ στο ελληνικό κράτος φαίνονται περίπου τα 350 δις χρέος αυτή τη στιγμή, τα 860 των τραπεζών που είναι στο ΣΟΑΠ δεν φαίνονται. Άμα τα προσθέσουμε κι αυτά, πώς θα γίνονται. Ένα 200. Και αν προσθέσουμε για κανένα 800 δις την περιουσία τη δική μας που είναι μέσα στις τράπεζες, που πάει να φύγει και αυτή με τις τράπεζες, τι γίνεται. Και προσέξτε και το γελίο της υπόθεσης, δηλαδή που απογυμνώνονται τα πάντα είναι. Στις 27 Αυγούστου, πριν ακριβώς από 4 μέρες, προσέξτε τι σας λέω εδώ. Περνάει σε ΦΕΚ του ελληνικού κράτους, αν θυμάμαι καλά, το 2291, ομολογιακός, με ομόλογα πάλι, δανεισμός της Alpha Bank, 1,6 δις. 2291 είναι ο αριθμός του ΦΕΚ. 27 Αυγούστου του 2014, πριν 4 μέρες. Αφού είναι κλειδωμένο το σύστημα, αφού είναι κλειδωμένη η εθνική περιουσία, αφού είναι κλειδωμένο το τραπεζικό και αφού το ΤΑΦ και ΣΥΓΜΑ πάνε να διαλύσει. Πώς ξαναδίνουνε στην Αλφα 1,6 δις πριν 4 μέρες ομολογίες του ελληνικού κράτους εγγυήσεις, δηλαδή. Μήπως πρέπει να αρχίσετε να ψάχνετε ποιος έχει την Αλφα. Και ενώ μπορεί να φαίνεται μπροστά ο Κωστόπουλος να δείτε περιέργως ότι ένα πολύ μεγάλο πακέτο μετοχών είναι εκεί κατά τον Άπιον την περιοχή μου που είναι γαμπρός του Σαμαράς. Ας και ξεκινήσουμε επιτέλους να καταλάβουμε τι γίνεται.